Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, στη συνάντησή μας αυτή θα πούμε δύο λόγια σχετικά με την ελπίδα και την απογοήτευση. Είναι δύο αντίθετα πράγματα ανάμεσα στα οποία περνάει ολόκληρη η ζωή μας. Ελπίδα είναι η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θετικές, επιθυμητές εξελίξεις κάποιου θέματος το οποίο έχουμε στο μυαλό μας ή στις ενέργειές μας. Είναι η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων, η επίτευξη επιδιωκομένων στόχων. Ελπίζω σημαίνει περιμένω, πιστεύω, φαντάζομαι την πιθανότητα πραγματοποίησης μιας προσδοκίας ή διαφόρων προσδοκιών. Όλοι ζούμε με αυτή. Τη βιώνουμε καθημερινά στις σχέσεις μας. Χωρίς την ελπίδα θα μέναμε αδρανείς, άπραγοι, χαμένοι στη ζωή, χωρίς σκοπούς και στόχους, χωρίς όνειρα και προσδοκίες, χωρίς διανθρώπινες σχέσεις και χωρίς καν πολιτισμό. Η λέξη ελπίδα προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «ελπομε», που σημαίνει αναμένω, ελπίζω. Δεν θα ξεκινούσαμε την παραμικρή ενέργεια αν δεν ελπίζαμε, αν δεν προσδοκούσαμε κάτι καλό. Άτομα και ομάδες ζούμε με αυτή. Και παρά τα διάφορα εμπόδια, ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο, σύμφωνα με την προτροπή και των αρχαίων προγόνων μας, οι οποίοι μας λένε «Θαρσίν γαρ χρή, τάχ αύριον άμινον έστε», που σημαίνει να έχουμε θάρρος, κατά πάσα πιθανότητα η αυρινή ημέρα θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Ολόκληρη ζωή μας κυλά ανάμεσα στην ελπίδα και την απογοήτευση, δυστυχώς. Η ελπίδα στην καλή έκβαση κάποιου στόχου, κάποιας επιδίωξης, αναπτερώνει το ηθικό του ανθρώπου, ενώ κάθε σκέψη απελπισίας τον παραλύει. Η απογοήτευση σκοτώνει την ελπίδα και παραλύει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Κάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Έχουμε ελπίδες που τις εναποθέτουμε στην προσδοκία ότι θα πετύχουν στον αγώνα της ζωής και στις επάλξεις της επιβίωσης. Είναι φυσικό. Γι' αυτό και υποβαλόμαστε σε διαφόρους κόπους, θυσίες, αγώνες με αυτόν τον στόχο. Η ελπίδα μας ανοίγει τη ζωή για το μέλλον, το δικό μας και των άλλων. Κάθε κίνησή μας, κάθε ενέργεια προσβλέπει, αποβλέπει σε κάποιο σκοπό για τον οποίο πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα αποβεί για το καλό μας. Όταν λέμε λόγου χάρη να ψηφίσουμε, επαναλαμβάνω, όταν πάμε να ψηφίσουμε, ελπίζουμε πως θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για όλους μας με αυτούς που πάμε να προτιμήσουμε. Άλλο βέβαια το γεγονός ότι πολλές φορές την ελπίδα μας την εξαφανίζει η απογοήτευση. Θέλουμε να πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι όλοι θα εργαστούν με ζήλο και αυταπάρνηση και αυτοθυσία για το καλό της χώρας. Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, σε αυτούς που ελπίσαμε, πιστεύουμε πως δεν θα μας απογοητεύσουν. Η ζωή μας όμως έχει πολλά παραδείγματα περί του αντιθέτου. Καθένας που ξεκινάει μια οποιοδήποτε εργασία, ελπίζει πως θα πάει καλά, θα αποδώσει. Πολλοί έφηβοι, ανώριμοι όπως είναι, πολλές φορές κάνουν φρούδες ελπίδες και η απογοήτευση αφήνει την πίκρα πολλές φορές στην ψυχή τους. Και έτσι δεν επιτρέπεται να υπάρχει νέος που να μην κάνει διάφορα όνειρα. Θα αγωνιστεί να πετύχει το καλύτερο που μπορεί. Ποτέ δεν θα αδρανήσει. Όταν προσβαλόμαστε από κάποια νόσο, ελπίζουμε πως με τη φροντίδα των γιατρών θα θεραπευτούμε, θα αναρρώσουμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να έχουμε καλή υγεία. Στη ζωή είναι καμιά φορά και απογοητεύσεις.
Αλλά εμείς επιμένουμε. Όταν κάποιος ερωτεύεται, νιώθει ευτυχής, ελπίζοντας ότι όλη η υπόθεση θα τον κάνει ευτυχισμένο για ολόκληρη τη ζωή του. Το ίδιο και με το γάμο. Ανθόσπαρτο βίο ευχόμαστε. Κάνουμε φίλους και πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε για πάντα ανθρώπους που θα εκτιμούμε και θα μας εκτιμούν. Όμως, τόσο συχνά βιώνουμε την απογοήτευση και όλες οι ωραίες ελπίδες τσακίζονται και χάνονται επειδή για διαφόρους λόγους μας εγκαταλείπουν οι φίλοι. Ο έρωτας αποδεικνύεται έολος, ο γάμος λάθος επιλογή. Ο λαός λέει ότι θα επιμείνουμε στον αγώνα της ζωής αποφασιστικά και τίμια και όταν ακόμα τα σύννεφα εμφανίζονται στον ορίζοντα της ζωής. Εμείς θα επιμείνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ώσπου η ελπίδα να πεθάνει τελευταία. Δυστυχώς, στην καθημερινή ζωή, πολύ συχνά η απογοήτευση είναι αυτή που μας πικραίνει. Η διάψευση των ελπίδων μας χτυπάει ανέλπιστα. Υπάρχουν άνθρωποι ασυνεπείς, ευμετάβολοι, κρυψίνοες, υστερόβουλοι, ανώριμοι ή υποκρινόμενοι, διπλοπρόσωποι, υπερβολικά εγωιστές, που η στάση τους μας γεμίζει με πολλές απογοητεύσεις. Οι ιδέες των ανθρώπων που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους, πολλές φορές τρέφουν τους ανθρώπους τους με πίκρα και απογοήτευση. Αντίθετα, πολλοί άνθρωποι έντιμοι, ευθύς χαρακτήρες, κάνουν όμορφη τη ζωή των συνανθρώπων τους και είναι σαν μια όαση στην καθημερινή επαφή μαζί τους. Αντίθετα, επίπλαστη ευγένεια και ψεύτικα χαμόγελα γίνονται παγίδες για απονήρευτους ανθρώπους. Συμβαίνει πολλές φορές αυτοί στους οποίους στηριχτήκαμε να αποδεικνύονται αναξιόπιστοι, κύβδηλοι, ασυνεπείς. Συχνά κάποιος άλλος λόγος τους επηρεάζει και προδίδουν τη φιλία, τον έρωτα, την αγάπη, ακόμα και την στοιχειώδη ανθρωπιά. Οι ιδεολογίες που μας υπόσχονταν παραδείσους μας αφήνουν στην απογοήτευση των ελπίδων, στη διάψευση όλων των προσδοκιών. Επιχειρήσεις ανθρώπων στις οποίες με δύναμη πίστη εύνης αποκαλύπτονται σκάρτες με εργασία καθόλου άξια εμπιστοσύνης. Ο άνθρωπος είναι πολυσχηδέσον. Ιδιαίτερα μάλιστα αν διαπνέεται από ανώτερες αρχές εντιμότητας, ειλικρίνειας, γνήσιας συμπεριφοράς, απροσποίητης και ατόφιας. Με τους ανθρώπους που μας απογοητεύει η συμπεριφορά τους, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές. Ή εμείς να έχουμε κάνει λάθος στην εκτίμησή μας, να αγνοούμε τις αδυναμίες του ανθρώπου και το ευμετάβολο του χαρακτήρα τους. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ή να αλλάζει ο άνθρωπος με το χρόνο, να μεταβάλλεται λόγω συμφέροντος και να δείχνει ότι δεν αξίζει της εμπιστοσύνης μας. Πού να το ξέραμε όμως. Στις περιπτώσεις αυτές είναι λογικό να μην δίνουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θα ήταν λάθος να σχηματίσουμε την άποψη ότι στον κόσμο δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κανέναν και ότι καλύτερα να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναξιοπιστία ενός να έχει τραυματίσει βαθύτατα έναν άλλον. Κάτι που το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή δυστυχώς να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Είναι λυπηρό κάποιος που σε απογοήτευσε να σε κάνει καχύποπτο και άκρος επιφυλακτικό και να σε τραυματίσει ψυχικά. Πολλοί άνθρωποι ευαίσθητοι όντως υποφέρουν από συμπεριφορές που τους τραυμάτισαν και έχουμε πολλά παραδείγματα.
άλλο το να είναι κάποιος επιφυλακτικός και άλλο το να γίνει σκληρός και να αφήσει τον εαυτό του να τον δηλητηριάζει η αμφιβολία. Και όπως λέγει ο Όμηρος, η αμφιβολία είναι μια μορφή αρρώστιας της ψυχής. Συμβαίνει ορισμένα ευαίσθητα άτομα να τραυματίζονται ψυχικά και να κλείνονται στον εαυτό τους. Και αυτό είναι λάθος. Εδώ θα ίσχυε ο στόχος του τραγουδιού. Είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Τι γίνεται όμως όταν είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ χρειάζονται ορισμένες αρετές. Έχουμε ζήσει όλοι περιπτώσεις διάψευσης των ελπίδων. Και τότε νιώθουμε θυμό, θλίψη, έκπληξη, απογοήτευση, γιατί δεν το περιμέναμε αυτό. Η ζωή όμως συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό που κυρίως αξίζει να τονιστεί τη στιγμή αυτή είναι ο καθένας από μας άτομο έντιμο και καθαρό, συνεπές στα λόγια και στα έργα του. Άτομο που δεν υποκρίνεται ούτε υποτιμά κανέναν. Οι άνθρωποι που μας γνωρίζουν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ποιότητα της προσωπικότητάς μας. Ιδού το μεγάλο ερώτημα. Γιατί και εμείς μες στην κοινωνία ζούμε και μπορεί να έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ανέφερα προηγουμένως. Για μας το ερώτημα παραμένει. Η απάντηση στην πράξη, στην καθημερινή, το δείχνει και θα το δείξει. Αυτά για τούτη τη συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, Θεού θέλοντος, θα τα ξαναπούμε. Ως τότε, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.